μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ θέλαμε να ζητήσουμε την αναβολή της συνεδρίας σας. Και ζητάμε την αναβολή της συνεδρίας ακριβώς γιατί υπάρχουν αυτές οι έκτακτες καταστάσεις λόγω της πανδημίας. Η άποψη την οποία διατυπώσαμε ως ΚΚΕ και στην ολομέλεια της διάσκεψης των Προέδρων ήταν ότι πρέπει να σταματήσει η λειτουργία της Βουλής και να συζητάει νομοσχέδια τα οποία σχετίζονται με τις έκτακτες συνθήκες που προκύπτουν από την πανδημία και τις επιπτώσεις που αυτή μπορεί να έχει στη ζωή των εργαζόμενων και της λαϊκής οικογένειας. Άλλα νομοσχέδια πολύ σημαντικά πρέπει να αναβληθεί η συζήτησή τους. Δεν μπορεί να γίνεται με διαδικασίες fast track. Όπως το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το οποίο αποτελεί ένα βήμα παραπέρα στην καταδάφιση του κοινωνικού χαρακτήρα της δημόσιας ασφάλισης. Ή το αυριανό που ετοιμάζει να φέρουν στην Ολομέλεια για την ακτοπλοεία. Δεν είναι ζητήματα επίγουσα σημασία, δεν είναι θέματα τα οποία μπορούν να συζητηθούν κάτω από τέτοιου είδου διαδικασίε fast track. Είναι πολύ σοβαρά ζητήματα. Κατανοητό. Και από αυτήν την άποψη επιμένουν και σήμερα να ζητήσουν την αναβολή τη σημερινή συνεδρία. Κατανοητό. Το καταλαβαίνω, είναι κατανοητό. Αυτό βεβαίω εμεί θα βάλουμε και αύριο πάλι που έχει διάσκεψη. Αύριο έχουμε μία ώρα ούτω ή άλλω. Θα το ξαναθέσουμε πάλι το ζήτημα. Παρ' όλα αυτά, καταλαβαίνω την απόφαση την οποία πήρατε και την οποία υλοποιείτε. Εμείς ως κοινοβουλευτική ομάδα όμως δεν θα συνεχίσουμε να συμμετέχουμε στις διαδικασίες της Επιτροπής και αποχωρούμε από τη διαδικασία.